και στις 2:30 η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των οργανώσεων των συνταξιούχων επικοδομητική. Η συνάντηση, όπως είπε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Αξιόγλου, κάνοντας δηλώσεις αμέσως μετά. Δίκαια τα περισσότερα από τα αιτήματα των συνταξιούχων. Ανέφερε ότι η σημερινή κατάσταση στο ασφαλιστικό είναι σαφώς σε πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι με αυτή που παρέλαβε η κυβέρνηση το 2015. Και όπως επισήμανε η κυρία Αξιόγλου, αναγνωρίστηκε από τους συνταξιούχους η προσπάθεια που έχει γίνει από την κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει ο κατήφορος της μειώσης των συντάξεων. Ειδικότερα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με την κυρία Αξιόγλου, το επόμενο διάστημα θα διευθετηθούν ζητήματα και θα ικανοποιηθούν ζητήματα, ειδικότερα όπως είναι το θέμα των συντάξεων της χειρίας. Θα δοθεί οριστική λύση πάνω στο θέμα αυτό, καθώς επίσης και οι 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ρωτήθηκε η κυρία Αξιόγλου, τι θα γίνει με το επίδομα ή το δώρο που έγινε πολύ συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα το Πάσχα. Ναι. Είπε δεν μπορούν να δοθούν. Αυτή τη στιγμή δεν θα δοθούν ούτε τα επιδόματα ούτε τα δώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Θα εξεταστούν, όπως είπε, για τον προϋπολογισμό του 2020, καθώς το 2019 ο δημοσιονομικός χώρος έχει κατανεμηθεί. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο οποίος εκπροσωπούσε και τις υπόλοιπες οργανώσεις των συνταξιούχων εδώ, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, είπε ότι ο αγώνας συνεχίζεται από τη δική μας την πλευρά. Θέσαμε όλα τα ζητήματα στον Πρωθυπουργό. Άμεσα, όπως μας είπε, θα κατατεθεί η τροπολογία για το θέμα με τα φορολογικά. Και από εκεί και πέρα θέσαμε και το ζήτημα με τα χρήματα που έχουν επιδικάσει τα δικαστήρια, τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ προς τους συνταξιούχους, και σύμφωνα με τον κύριο Κουμπούρη, ο Πρωθυπουργός τους είπε ότι αυτά τα χρήματα σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να δοθούν και τους εξήγησε την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της οικονομίας και ότι αδυνατεί αυτή την ώρα η κυβέρνηση και το κράτος να καταβάλει αυτό το ποσό. Και βέβαια ο κύριος Κουμπούρης είπε ότι αυτό το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί στους συνταξιούχους, διότι θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια πολιτική απόφαση. Με πολιτική απόφαση, είπε, μας τα πήραν, με πολιτική απόφαση θα πρέπει και να τα επιστρέψουν στους συνταξιούχους. Μαριάννα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε τον κύριο Κουμπούρη και την κυρία Αξιόγλου. Το δώρο το Πάσχα, όχι τώρα, όχι τώρα, όχι για αυτό το Πάσχα, γιατί δεν θέλει να βγει ούτε με επίδομα για να μην χρησιμοποιηθεί αυτό προεκλογικά. Όχι τώρα. Είπε από την επόμενη χρονιά θα σκεφτεί για να αποδώσουν τα δώρα σε μόνιμη βάση. Είναι μια εξαιρετικά επικοδομητική συζήτηση και συζητήθηκαν δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων. Συζητήθηκαν ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με το τι μπορεί να δοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και τι όχι. Από την πλευρά μας απαντήσαμε σε αυτά που είναι άμεσα υλοποιήσιμα, τα οποία αφορούν, όπως σας είπα, τις συντάξεις χειρίας και τις 120 δόσεις, ενώ άλλα ζητήματα που αφορούν δώρα για Πάσχα και τα λοιπά θα εξεταστούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή κυρίως μιλάμε για τον προϋπολογισμό του 2020, καθώς ξέρετε ότι για το 2019 ο δημοσιονομικός χώρος έχει ήδη έτσι κατανεμηθεί σε πολύ συγκεκριμένες παροχές, μειώσεις εισφορών, όπως ξέρετε, η μείωση του έμφυα και τα λοιπά. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η παραγγελία της οικονομικής